Να ξεκινήσουμε από το πότε και γιατί πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά και γιατί ενωμένο Μαλεβίζει. Τελευταία παρακολουθώ τις εξελίξεις του Μαλεβίζει, γιατί είμαι και κάτοικος του Μαλεβιζίου και διεπίστωσα ότι αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ένωση, από σύσπιση σχέσεων των πολιτών. Το Μαλεβίζει αποτελείται από τους οικισμούς οι οποίοι είναι περιμετρικά του αστικού κέντρου, αλλά υπάρχουν και πολλοί ξένοι οι οποίοι έχουν κατοικίσει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γαζίου, στην ευρύτερη περιοχή, Σαλικακίου και στην Αμουδάρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει το χώρο αυτό για να μένουν και κανείς δεν τους πρόσεξε, κανείς δεν ήρθε να τους πλησιάσει τους ώστε να δημιουργήσει μια ενιαία κοινότητα, μια σύσπηξη σχέσεων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να προσφέρουν πάρα πολλά για τον τόπο, διότι οι περισσότεροι είναι επιστήμονες, άνθρωποι του επιχειρήν, άνθρωποι εργαζόμενοι και από πολύ καλές οικογένειες και από σωστούς τόπους ελληνικούς που έχουν έρθει εκεί. Δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία τα οποία έχουν έρθει από άλλα σημεία της Ευρώπης ή της Ασίας. Θα έρθουμε και στους ανθρώπους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό σας. Θέλω λίγο να μου πείτε το εξής. Στην ουσία έρχεστε για να κομίσετε κάτι νέο. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν σας καλύπτει σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες συνθήκες. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διαπιστώνω ότι η Δημοτική Αρχή δεν ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του τόπου, αλλά ασχολήθηκε μόνο με τα έργα βιτρίνας, εκείνα τα οποία διαφημίζουν έργα, έργα, έργα. Ο λαός δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το μήνυμα, διαπιστώνει ότι πράγματι η ανάπτυξη έχει μείνει πίσω, ο τόπος αυτός είναι πάρα πολύ πλούσιος, ο τόπος αυτός έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί οικονομικά, να αναπτυχθεί πολιτισμικά και να δημιουργήσει ένα άλλο τρόπο, μπορώ να πω καινοτόμο, όσον αφορά με το θέμα της συγκράτησης των νέων γη και της απασχόλησης πολλών ατόμων τα οποία σήμερα φεύγουν από την περιοχή. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία με απασχολούν είναι ότι αυτός ο τόπος έχει δώσει πάρα πολλά στον νομό Ηρακλείου, στην Κρήτη. Είναι σαν κεντρικός σταθμός παραγωγή ρεύματος και έχουμε υποστεί πολλά δεινά με τους ρήπους που μέρα νύχτα δέχεται η περιοχή αυτή, χωρίς αντισταθμιστικά ωφέλη, συγκεκριμένα μάλιστα με την επερχόμενη Δημοτική Αρχή συνέβη το εξής. Αντί να αυξήσουν τα ανταποδοτικά, μείωσαν τα δημοτικά τέλη κατά 100.000. Αντί λοιπόν να βοηθήσουν τον τόπο, θεωρώ ότι απέχουν και από τις προσπάθειες τις οποίες υπήρξαν παλαιότερα, ούτως ώστε να απομακρυνθούν οι ρηπογόνες εγκαταστάσεις από το χώρο των λιλοπεραμάτων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η παραλία της Αμουδάρας είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να φέρει πλούτο, εφόσον βέβαια είχαμε την δυνατότητα να απομακρύνουμε τις ρηπογόνες εγκαταστάσεις που για όλα αυτά τα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου ο Δήμος, δεν ενδιαφέρθηκε σε κάτι το οποίο θα βοηθούσε την ανάπτυξη της τουριστικής περιόδου της περιοχής αυτής, η οποία είναι μια περιοχή που πράγματι παράγει πλούτο. Την έχει αφήσει να κινείται με αυτόματο πιλότο. Εσείς πώς την οραματίζεστε μελλοντικά? Θα σας πω, μελλοντικά οραματίζουμε ότι ο σταθμός αυτός θα πρέπει να απομακρυνθεί σταδιακά. Καταρχήν, σε πρώτη φάση πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει καύσιμο, διότι αυτή τη στιγμή οι ρήποι είναι πάρα πολλοί. Ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει καταληκτικό έτος το 19 και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα να έχουμε ήπιες μορφές ενέργειας, να απαιτήσει ο Δήμος, θα απαιτήσω οπωσδήποτε να δοθούν άδειες υβριδικών πάρκων, ούτως ώστε όλα αυτά τα χαμένα χρόνια και τις καταστροφές της περιοχής να αποζημιωθούν με κάποιο πλούτο τον οποίο πρέπει να πάρει ο πολίτης του Μαλεβιζίου. Ο πολίτης ο οποίος πραγματικά έχει δεχθεί με υπομονή, γιατί οπωσδήποτε παράγεται και ένα έργο εθνικό, αφού από εκεί παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας σε ολόκληρη την Κρήτη. Εκείνο το οποίο υπάρχει όμως και στην Αμουδάρα, στο χώρο με τα πολυπληθή καταστήματα, μία διαφορία, είχε
η απερχούσα Δημοτική Αρχή μια μελέτη η οποία δεν υλοποιήθηκε. Την παρουσίασαν μάλιστα τότε με στόμφο ότι εντός ολίγου θα έχουμε δρόμους, ποδηλατοδρόμια, το ένα το άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα και τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ μάλιστα σε μια περιοδία την οποία έκανα απόψε στην περιοχή αυτή δέχτηκα πολλές πολλά παράπονα από τον κόσμο. Και εκεί θα σας πήγαινα, όχι συγκεκριμένα για το επίμαχο τμήμα, γενικά οι πολίτες όταν σας πλησιάζουν, τι σας λένε, τι είναι αυτό που ζητούν? Εκείνο το οποίο ζητούν οι πολίτες είναι να βρεθεί ο τρόπος να είναι ο Δήμος δίπλα τους, να είναι ο Δήμαρχος καθημερινά στον πολίτη κοντά και όχι να έχει απομακρυνθεί και όχι να μην προστατεύει τα συμφέροντα του πολίτη. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών που έγιναν το 2011 σε 400% αύξηση, που γι' αυτό δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου ο Δήμος, ενώ σε άλλες περιοχές της Ελλάδος με κάποια δικαστήρια κατάφεραν και μείωσαν αυτό το χαράτσι το οποίο σήμερα πληρώνει ο μαλαιβιζιώτικος λαός, και από 380 ευρώ το τετραγωνικό, να καταλάβετε, πήγε στα 1.800 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι επιβάρυνση είχε το πορτοφόλι, το φτωχό, της κρίσης της σημερινής του πολίτη του Γαζίου, του πολίτη του Μαλεβιζίου. Και το άλλο, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι το πιο ακριβό νερό που υπάρχει στην Κρήτη είναι στο Μαλεβίζι, που εκεί οι πηγές αναβλύζουν μέσα από το έδαφος. Έχουμε ένα αλμυρό ποταμό, τον λεγόμενο αλμυρό, μια πρωτοπαραγωγική πηγή η οποία παραμένει στα αζήτητα. Είναι ημίμετρα, με ημίμετρα. Ότι σήμερα θίξατε και εκτενώς το θέμα. Θέλω λίγο να σας πάω σε κάτι άλλο. Ο συνδυασμός σας δεν έχει λάβει κάποιο χρήσμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θέλω την άποψή σας για το συσχετισμό που πρέπει ή δεν πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση με τα πολιτικά κόμματα. Εγώ είμαι εναντίον της χειραγώγησης της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να απέχει, διότι οι κοινωνίες οι δικές μας είναι μικρές. Γνωρίζουμε ένας τον άλλο, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν έργο, γνωρίζουν την ιστορία μας, γνωρίζουν τι έχουμε προσφέρει στη ζωή μας και τι μπορούμε να δώσουμε. Εγώ συγκεκριμένα έχω δώσει ένα μήνυμα το οποίο λέει το εξής: εγώ ήρθα να προσφέρω, δεν ήρθα να πάρω. Τώρα. Αυτό είναι το μήνυμα το δικό μου και το οποίο θα το συνεχίσω. Γιατί? Διότι βλέπουμε χαμένες ευκαιρίες. Όλο αυτό τον πλούτο λοιπόν του υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος ξεχυλίζει, βγαίνει στην επιφάνεια και ο άλλος να μην μπορεί να καλλιεργήσει τη γη. Μήνυμα, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δεν θα είναι καλλιέργειο στο Μαλεβίζι, στη γη της Επαγγελίας, στο χώρο τον οποίο σήμερα έχει ερημοποιηθεί κατά μεγάλο ποσοστό και οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στο παρελθόν και το άρχοντες, σήμερα είναι σερβιτόροι στα ξενοδοχεία και εδώ και εκεί. Θα επαναφέρουμε ζωή, θα επαναφέρουμε πλούτο στον τόπο μας με τον τρόπο των ενεργειακών κοινοτήτων. Είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργώ μια καινοτομία που μας το έχει υποδείξει η ίδια η Ευρώπη και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Ένας τρόπος να βοηθήσουμε το φτωχό βαλάντιο σήμερα του Μαλεβιζιώτη και του κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να παραμείνει στον τόπο του, στον οικισμό του, διότι έχουμε ενδυνάμει οικισμούς οι οποίοι μπορούν σε συνεργασία με το παραλιακό μέτωπο να αναπτυχθούν και τουριστικά. Θα μπορούν να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον τουριστικό τομέα και οπωσδήποτε τη μεταποίηση, την οικοτεχνία, και είναι η βοήθεια την οποία θα πρέπει να δώσουμε σε κάθε νοικοκυριό. Διαπιστώνω με χαρά ότι σε πολλούς οικισμούς του Μαλεβιζίου ήδη υπάρχουν συνεταιρισμοί γυναικών που έχουν κάνει θαύματα. Αυτό θα μπορεί λοιπόν να επεκταθεί και θα μπορεί να είναι δίπλα του ο Δήμος. Ένα άλλο κομμάτι στην γεωργική, μπορώ να πω έτσι, εκμετάλλευση των χώρων. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει οδοποιή αγροτική. Είναι σχεδόν κατεστραμμένη και με τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο λέγεται δακοκτονία. Η δακοκτονία αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη, γιατί έχουμε όλοι εναποθέσεις ελπίδες μας στο κράτος. Το κράτος είναι ανύπαρκτο σε αυτό. Και η δακοκτονία θα την αναλάβει ο Δήμος. Όπως επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα σας πω, είναι ότι η περιοχή δική μας, επειδή το πάντα το
καλάθι των απορριμμάτων, όλα τα ζωάκια τα οποία βρίσκονται σε υποτιθέμενους δοόφυλους στο Ηράκλειο και οπουδήποτε, μόλις το βαρεθούν το αφήνουν στο Μαλεβίζι, το αφήνουν κοντά στα βουνά. Εκεί έχουμε και δεινά από τους κτηνοτρόφους, διότι όλα αυτά τα σκυλάκια θέλουν να φάνε κάποια στιγμή, να το περιποιηθούμε. Mm-hmm. Και είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Είναι πάρα δήμο πολλά σας. Τα θέματα. Θέλω λίγο, επιτρέψτε μου, γιατί και ο χρόνος πιέζει, να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά σε ένα θέμα που θίξατε και στην αρχή της συζήτησης, τα πρόσωπα δηλαδή που στελεχώνουν την ομάδα σας. Και θέλω να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια τα επιλέξατε και επίσης να μας πείτε δύο λόγια, διότι αφήσατε κάποιες αιχμές για πιέσεις που δέχτηκαν υποψήφοι από το ψηφοδέλτιό σας. Ναι, είναι αλήθεια ότι δέχτηκα πιέσεις και αυτό το ανεβάσαμε κατευθείαν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι τους οποίους έχω επιλέξει είναι άνθρωποι καθαροί, δεν έχουν ανακατευθεί άλλη φορά με πολιτικά θέματα, αγαπούν τον τόπο. Οι νέοι, οι γυναίκες είναι και επιστήμονες και επιχειρηματίες και γυναίκες του σπιτιού, οι οποίες θέλουν, οι οικοκυρές, οι οποίες θέλουν να προσφέρουν, βλέπουν την αδικία, βλέπουν ότι σήμερα χρειάζεται και η φωνή δική τους, η καθαρή φωνή, η φωνή η οποία δεν έχει πίσω της ούτε υπόγειες διαδρομές, αλλά ούτε και σκέψεις για τη δημιουργία προϋπόθεσης θέσης εργασίας. Εμάς το σύνθημά μας είναι προσφορά στον πολίτη, υπηρέτηση του πολίτη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι η απερχόμενη αρχή έχει μείνει 9 χρόνια και στα πόσα οι Αμερικάνοι είναι εκείνοι που έχουν καθορίσει τα 8 χρόνια να προσφέρει ο κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας, εδώ λοιπόν μετά από 8-9 χρόνια δεν έχουν να δώσουν τίποτα άλλο. Πρέπει να αφήσουν λοιπόν σε καινοτόμες ιδέες, σε ιδέες ανάπτυξης, σε ιδέες οι οποίες θα μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο που έχει σήμερα ανάγκη. Ο τόπος μας σήμερα έχει ανάγκη από τη μεγάλη κρίση να βοηθήσουμε κάθε νέο, κάθε υπερήλικα, ο οποίος σήμερα είναι απομονωμένος. Υπάρχει εκεί ένα έργο, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, γίνονται επισκέψεις σε κάποιους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι τα χωριά μας δεν πρέπει να τα αφήσουμε να παραμείνουν έρημα. Μάλιστα. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας, για αυτή τη σύντομη τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.